Γεια χαρά σε όλους. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε το greatsearch.org, το οποίο αρκετοί από εσάς που μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και δεν μπορείτε με τίποτα να το βγάλετε. Αυτό έχει συμβεί διότι έχετε κάνει εγκατάσταση κάποιο ενδεχομένως δωρεάν πρόγραμμα, βιαστήκατε στην εγκατάσταση και δεν παρατηρήσατε ότι γίνεται και αυτό μαζί με το πρόγραμμα που θέλετε install χωρίς να το πάρετε χαμπάρι. Επίσης το greatsearch.org, όπως μπορούμε να δούμε, δίνει την αίσθηση ότι είναι παρόμοιο με την Google. Βλέπετε, σας έχει και κάποια tabs έτοιμα από τα οποία σας πείθει εμφανισιακά τουλάχιστον, όπως και πεδίο contact και privacy, ότι πρόκειται για μια κανονική υπηρεσία. Όμως δεν είναι μια κανονική υπηρεσία, καθώς μπαίνει ύπουλα στον υπολογιστή σας, συλλέγει πληροφορίες για κάθε αναζήτηση που κάνετε εδώ, μπαίνει με πολλά add-ons και κρυφές λειτουργίες στους περιηγητές που χρησιμοποιείτε, πιθανόν όλους όσους έχετε εγκατεστημένους στον υπολογιστή, και συλλέγει προσωπικές πληροφορίες τις οποίες χωρίς την αδειά σας τις μοιράζετε σε τρίτους, κάτι το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο εάν κάνετε συναλλαγές σε τραπέζες ή μέσω PayPal ή οτιδήποτε άλλο, και παρότι πολλοί το αψηφούν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για επικίνδυνες επιθέσεις και ύπουλες χωρίς να καταλάβετε καν από πού σας έρθει. Ουσιαστικά το greatsearch.org είναι μια ύπουλη υπηρεσία σε εισαγωγικά, η οποία ξεγελάει τους χρήστες και σας σωθεί να σε κάθε open tab που κάνετε να κάνει redirect ξανά στο greatsearch για να σας αναγκάσει να το χρησιμοποιήσετε αντί για την Google. Όσοι από εσάς έχετε προσπαθήσει να το εγκαταστήσετε και δεν έχετε μπορέσει, είναι λογικό, διότι υπάρχουν κάποια σε εισαγωγικά helpers τα οποία δεν επιτρέπουν να το εγκαταστήσετε με τον κανονικό τρόπο, αλλά χρειάζεται μια σειρά από διαδικασίες τις οποίες θα τις δούμε σε αυτό το βίντεο. Η πρώτη και πάρα πολύ απλή διαδικασία είναι να πάμε στο Control Panel, στο Uninstall Program και να βρείτε το πρόγραμμα το οποίο θα λέγεται greatsearch.org και να το κάνετε απεγκατάσταση. Φυσικά δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Προτείνω να κάνετε εγκατάσταση και το πρόγραμμα της IoBit, το Powerful Uninstall, από το οποίο θα κάνει καθάριση και κάποια άλλα προγράμματα μέσω του Powerful Scan για να βγάλει και τα τελευταία αρχεία τα οποία υπάρχουν στα Windows. Φυσικά δεν αρκεί αυτό, γιατί θα παρατηρήσετε ότι συνεχίζει να σας κάνει redirect. Το επόμενο βήμα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι να πάτε σε έναν περιηγητή, παράδειγμα τον Internet Explorer εφόσον το χρησιμοποιείτε, και να έρθετε στο ανάλογο add-on επιλογή, Manage Add-ons για παράδειγμα, στο Toolbars and Extensions, όπως και στους υπόλοιπους περιηγητές που διαθέτετε, και σε κάθε περιηγητή να αφαιρέσετε το add-on το οποίο υπάρχει. Πάντοτε λοιπόν πάνω στο greatsearch.org μπορείτε να το κάνετε διαγραφή και disable εφόσον είναι ενεργοποιημένο, για να φύγει οριστικά από τον περιηγητή σας. Το ίδιο μπορείτε να δείτε και στο Firefox, στις επεκτάσεις, να αφαιρέσετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιείτε από το greatsearch.org, θα δείτε ανάλογη ονομασία, ή και στις πρόσθετες λειτουργίες εφόσον υπάρχει και κάτι εδώ, και να το διαγράψετε οριστικά. Επίσης στο Firefox θα πρέπει να έρθετε στις ανάλογες επιλογές. Στην αρχική σελίδα εδώ σας εμφανίσει κατά 99,9% το greatsearch.org. Βάλτε τη σελίδα που θέλετε να υπάρχει ως αρχική και ανοίξτε ένα νέο παράθυρο. Πληκτρολογήστε About, άνω και κάτω.config. Επιλέξτε Δέχομαι το ρίσκο. Πληκτρολογήστε το greatsearch.org στην αναζήτηση και μόλις σας το εμφανίσει πατήστε πάνω δεξί κλικ και πατήστε Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, ώστε να έρθει η κατάσταση στην προεπιλογή. Μία ακόμη ενελεκτική που μπορείτε να έχετε στον Firefox είναι να έρθετε εδώ στη βοήθεια δεξιά, να επιλέξετε την αντιμετώπιση προβλημάτων και να πατήσετε ανανέωση του Firefox και επανακίνηση με τα πρόσθετα πανεργοποιημένα. Εάν ακολουθήσετε τα συγκεκριμένα βήματα στο Firefox, λογικά εκτός απροόπτου, θα ησυχάσετε μια για πάντα από αυτήν την ύπουλη υπηρεσία από την οποία κλέβει τα στοιχεία. Όσον αφορά το Google Chrome, μπορούμε να πατήσουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο, να έρθουμε στο Properties και στο Target θα δούμε ενδεχομένως μια επέκταση η οποία θα λέει εδώ το greatsearch.org. Θα το κάνετε διαγραφή, θα πατήσετε Apply και Αποθήκευση. Επίσης, μπορείτε να έρθετε δεξιά πάνω εδώ στις τρεις τελείες, να πάμε στο Settings
να έρθουμε στην επιλογή Manage Search Engines. Πιθανότατα θα το δείτε εγκατεστημένο και εδώ, να επιλέξετε πάνω στο googlesearch.org και με δεξί κλικ ή από εδώ να το διαγράψετε οριστικά. Εάν δεν διαγραφεί τελείως και από εδώ, προτείνω να χρησιμοποιήσετε στο τέλος το Malware Bytes Anti-Malware, μέσω του οποίου θα καταφέρετε οριστικά να διαγράψετε οτιδήποτε υπάρχει ακόμα. Αφού ακολουθήσετε όλα τα παραπάνω βήματα σε Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, πείτε με ένα σχόλιο, εφόσον έχετε φάει αυτόν τον ιό εισαγωγικά από το createsearch.org, για να δούμε ποιες λύσεις βρέθηκαν και ποια προβλήματα δημιουργήθηκαν πάνω στις διαδικασίες αυτές. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μία παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι, ελπίζω να σας βοήθησα. Κάντε ένα like στο βίντεο ή αφήστε ένα σχόλιο για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.